Έχω κοντά μου τον πρόεδρο του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Αθήνας, τον Σπύρο Παπακανέλο. Coach, μόλις ολοκληρώθηκε η Γενική Συνέλευση της ΠΕΠ και θέλαμε ένα σχόλιο για το πώς κύλησαν τα πράγματα σήμερα, τι υπόθηκε. Ήταν μια τακτική Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου, δευτεροβάθμιο οργάνο μας, που συναντηθήκαμε όλοι οι σύνδεσμοι της Ελλάδος εδώ στο ξενοδοχείο Μαλία και είπαμε διάφορα θέματα για το καινούριο καταστατικό που μας έδωσε η ΕΠΟ να κάνουμε για να εναρμονιστούμε για την κατάταξή μας, στην ένταξή μας στην ΕΠΟ. Νομίζω ότι ήταν επιδοκομητική συζήτηση, νομίζω ότι βγήκαν χρήσιμα συμπεράσματα και πιστεύω ότι στις εκλογές που έρχονται όλοι οι συνάδελφοι όλων των συνδέσμων θα καταλάβουν ότι πρέπει να είμαστε ζωτικής σημασίας όλοι οι προπονητές της Ελλάδος, ενωμένοι μαζί, να κάνουμε μια καινούργια αρχή, να διεκδικήσουμε πολλά πράγματα τα οποία μέχρι στιγμής δεν τα έχουμε διεκδικήσει. Δεν είναι μόνο οι υποχρεώσεις, είναι και οι απαιτήσεις. Και ο προπονητής από την επόμενη χρονιά τουλάχιστον που θα γίνουν εκλογές, φαντάζομαι ότι μια καινούργια εκτελεστική επιτροπή προς όλους τους τομείς θα απευθυνθεί και σε όλο το φάσμα του ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμη η σημερινή Γενική Συνέλευση και οι ομιλίες που γίνανε από όλους τους συναδέλφους. Άρα λοιπόν, τι να περιμένουμε για την είσοδο του συνδέσμου στο καταστατικό της ΕΠΟ? Θα περιμένουμε τις εξελίξεις, οι οποίες πρέπει να είναι άμεσες και φαντάζομαι ότι μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα θα έχουμε ενταχθεί στην ΕΠΟ και έτσι θα υποστηρίξουμε τα δικαιώματά μας και αυτά που θέλουμε για να κάνει ο προπονητής και τα οποία πρέπει να ωφεληθούν και οι σύνδεσμοι και η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου και γενικότερα το ποδόσφαιρο.